51 είναι οι κλοπές και οι διαρρήξεις σπιτιών και καταστημάτων που σημειώθηκαν τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος. Αυτά είναι τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα περιστατικά που έχουν δηλωθεί και ενδεχομένως να αυξηθεί όταν επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδρομείς. Τα περιστατικά αφορούν σε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα και αρπαγές πορτοφολιών. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στην Πάτρα και την Αχαΐα, ωστόσο εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των συμβάντων κυμαίνεται στα συνήθη δεδομένα εντός τριημέρου. Μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ την εκφώνηση και τη διετή εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων. Τα σχέδια θα βασιστούν στο πρότυπο σύστημα ένταξης της ισότητας των φύλων, το οποίο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Ισότητας με τη μορφή δύο διακριτών οδηγών εφαρμογής, έναν για τις περιφέρειες και έναν για τους Δήμους. Οι οδηγοί εφαρμογής αποτελούν το μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχεδίων ισότητας των φύλων και ανταποκρίνονται στις διαφορετικές αρμοδιότητες που έχουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με την υποστήριξη της Κεντρικής Δομής Μηχανισμού για την παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, την οποία επίσης χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Τα σχέδια θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια αναδόχων, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από τον ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να δημοπρατηθούν κατά τους επόμενους μήνες από την ΕργοΣΕ, ενώ την ίδια στιγμή έχουν βγει στον αέρα διαγωνισμοί για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και ο εξυγχρονισμός της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να δημοπρατηθεί το τμήμα Ψαθόπυργος Ρίο μήκους 6 χιλιόμετρων, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κατασκευαστικού κλάδου αναμένεται να προκαλέσει δημοπράτηση του τμήματος από Ροδοδάφνη ως Ψαθόπυργο στο σιδηροδρομικό άξονα Κόρινθος Πάτρα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 315 εκατομμύριων ευρώ έχει μήκος 21,5 χιλιόμετρων, συμπεριλαμβανομένης και της δίδυμης σύρακας Φαναγοπούλας. Το έργο θεωρείται σημαντικό για τον εξυγχρονισμό της γραμμής από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, ώστε το 2016 η διαδρομή Αθήνα-Αίγιο να πραγματοποιείται μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά από 2 ώρες και 53 λεπτά που είναι σήμερα η διαδρομή. Συμπληρώνονται φέτος 21 χρόνια από τη φωνική έκρηξη της βόμβας στην οδό Βότση της Πάτρας στις 19 Απριλίου του 1991. Κατά την έκρηξη της βόμβας, η οποία προοριζόταν για τρομοκρατικό χτύπημα στο Βρετανικό υποπροξενείο, βρήκαν τραγικό θάνατο 6 αθώοι πατρινοί πολίτες, οι οποίοι βρίσκονταν στα γραφεία εταιρείας ταχυμεταφορών. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της πρώτης ΓΕΝ, σε συνεργασία με το Δήμο της Δωρίδος και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ανακύκλωση ΑΕ, θα προβεί στην τοποθέτηση ενός κοντέινερ συλλογής ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το Σάββατο 21 Απριλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου και συγκεκριμένα στην Κεντρική Πλατεία. Κάθε πολίτης μπορεί να φέρει τις παλαιές συσκευές του για ανακύκλωση, να ενημερωθεί για τις δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος, να προμηθευτεί δηλώσεις συμμετοχής σε εθελοντική ομάδα δράσεων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.